Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, θα ξέρετε. Κώστα Βλακαφώσης, τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών. Κύριε Βλακαφώση, ήταν μια δύσκολη διαδικασία και μια μακρά διαδικασία. Ήταν πολύ ωραία η διαδικασία. Θα μας πείτε λίγα πράγματα για το πώς κύλησε η διαδικασία της αυτοψίας. Αρκετά πράγματα έγιναν σήμερα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα να γίνουν σε επόμενη ημερομηνία. Σήμερα δοκιμάσαμε το μηχάνημα χωρίς ανθρώπους, μόνο με νερό. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μια δεύτερη διαδικασία. Την επόμενη εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, έχει διαδικασία ακόμα. Θα γίνει δηλαδή και δεύτερη αυτοψία στο σημείο. Ναι, θα γίνει για να λύσουμε κάποιες ακόμα απορίες, αλλά πολλά και βασικά βρέθηκαν. Έχουν εντοπίσει πράγματα, υπάρχουν ευρήματα. Υπάρχουν ευρήματα, οποία... υπάρχουν ευρήματα, θέλετε να μας διευκρινίσετε λίγο αυτό. Κάτι ακόμα, επειδή ήσασταν παρόν στη διαδικασία, το ρεπορτάζ λένε πληροφορίες ότι εντοπίσατε και ο πραγματογνώμονας, αλλά και εσείς που ήσασταν δίπλα του, κάποια ζητήματα πάνω στο παιχνίδι. Ουσιαστικά κάποια ελαστικά και ασαντλίες νερού, τα οποία ήταν νέα. Και ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις γι' αυτό. Με ενημέρωση του εισαγγελέα ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Λακαφώση. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν λαστιχάκια, δεν ξέρω από πού προέκυψε, δεν υπάρχουν λαστιχάκια. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποια ευρήματα, δεν είναι λαστιχάκια, δεν είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ερευνηθούν. Ευρήματα υπάρχουν. Πραγματικά ευρήματα υπάρχουν και οδηγούν κάπου. Είναι κάποια εξαρτήματα τα οποία ήταν νέα, θα λέγαμε, εκεί που προκάλεσαν εντύπωση. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πάντως ευρήματα. Ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς δεν βρήκαμε το παιχνίδι όπως τραγίστηκε μετά το ατύχημα. Γιατί αν είναι αυτά το δικαίωμα που συνεχώρησε χθες, κάποια ιδιωτική εταιρεία ήρθε χθες και έκανε επεμβάσεις και ελέγχου στο παιχνίδι. Οπότε αυτό που είδαμε εμείς ήταν το αποτέλεσμα της επέμβασης του ιδιώτη. Δεν ήταν αυτό που σφραγίστηκε ακριβώς μετά το ατύχημα. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Και για αυτά ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις από τους υπεύθυνους του πάρκου. Μάθαμε ότι ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας γι' αυτό. Αυτά είναι θέματα που είναι της αστυνομίας και του εισαγγελέα. Δεν είναι δικά μας, δεν το γνωρίζουμε. Κύριε Λακαφώση, αν λέτε και όταν το χώρο παραβιάστηκε και το παιχνίδι, το τούλαχο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Κάποιος έχει βγάλει δελτίο τύπου που λέει ότι έλεγξε το παιχνίδι και το βρήκε να λειτουργεί καλά. Άρα, αφού το έλεγξε και το βρήκε να λειτουργεί καλά, σημαίνει ότι μπήκε μέσα και το έλεγξε. Κάνατε λόγο για επέμβαση πριν καθόλου. Δηλαδή, επέμβαση. Επέμβαση. Οι ίδιοι το λένε, δεν το λέμε εμείς, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Εμείς βρήκαμε κάποια πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε από πότε είναι αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε όμως ότι αυτά τα πράγματα κάποιος τα έχει κάνει σύμφωνα με δική του δήλωση. Αυτό κρατάμε μόνο, τη δήλωσή του. Είναι κάτι το οποίο διαπίστωσε και ο πραγματογνώμονας. Ναι, βέβαια, πιστά μαζί είμαστε όλοι και είμαστε σύμφωνοι. Δεν υπάρχει κάποια διαφωνία. Κύριε Λακαφώση, θα το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, γιατί είναι ασαφές. Ναι. Η εταιρεία που λέτε, ο φορέας πιστοποίησης, πιστοποίησε πως όλα λειτουργούν κανονικά. Εσείς μιλάτε όμως για παρέμβαση στο παιχνίδι, είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ο φορέας πιστοποίησης να μπει σε ένα σφραγισμένο παιχνίδι, χωρίς την άδεια του εισαγγελέα, χωρίς την άδεια της αστυνομίας, και να το ελέγξει, όπως λέω. Γι' αυτό ζητήθηκαν διευκρινήσεις. Ναι, όχι από εμάς όμως. Εμείς απλά το αναφέραμε. Είναι θέμα της αστυνομίας και του εισαγγελέα. Δεν είναι δικό μας θέμα. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις. Επειδή ήσασταν μπροστά, προφανώς θα το ακούσατε αν ζητήθηκαν ή όχι. Δεν ζητήθηκαν η παρουσία μας. Εμείς το αναφέραμε. Από εκεί πέρα αυτά έγιναν μακριά από εμάς. Δεν το κάναμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν υπάρχει παρουσία. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε.